ομίλησε σήμερα στην αναγνωστήσα Αποστολική Περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, περί του λόγου της ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Μάλιστα, στην αρχή της περικοπής μας επεσήμανε ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος που πρόκειται να πει είναι αξιόπιστος και πρέπει όλοι να τον αποδεχθούν πλήρως. Και ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ότι Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Εδώ βρίσκεται η ουσία όλης της θεολογίας της Εκκλησίας, ο πυρήνας της Αγίας Γραφής και το κατεξοχήν έργο του Χριστού, δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε Χριστός Ιησούς, σαρκώθηκε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να την σώσει. Να την σώσει από τι? Σε τι συνίσταται η σωτηρία που επαγγέλλεται ο Χριστός? Η έννοια της σωτηρίας εμπεριέχει πολλές πτυχές και παραμέτρους. Λόγου χάριν σώζεται κάποιος σημαίνει ότι απαλλάσσεται από ένα κίνδυνο όπου υπήρχε φόβος να τον αφανίσει. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, η πράξη της διασώσεως προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της προστασίας, της απελευθερώσεως, της εξαγοράς, της θεραπείας. Και η σωτηρία συνδέεται με την νίκη, την ειρήνη, την ζωή. Με αφετηρία αυτήν την ανθρώπινη εμπειρία, ο Ιησούς Χριστός κατά την διάρκεια της δημοσίας δράσεώς Του αποκαλύπτεται με πράξεις ενδεικτικές ως σωτήρας των ανθρώπων. Σώζει παραδείγματος χάριν τους ασθενείς θεραπεύοντάς τους. Σώζει τον Πέτρο που βαδίζει επάνω στα κύματα. Σώζει τους μαθητές μέσα στην τρικυμία και ανιστά νεκρούς. Όμως η σωτηρία δεν περιορίζεται σε αυτά τα φαινόμενα μόνον, τα οποία αποτελούν εσχατολογική απεικόνιση της σωτηρίας του ανθρώπου από την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο. Η σωτηρία δεν αφορά απλώς στην παρουσία του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν την μορφή ζωής, αλλά επεκτείνεται στα έσχατα, στην τελική νίκη και επικράτηση της Βασιλείας του Θεού και στον θρίαμβο του Χριστού επί των δυνάμεων της αμαρτίας. Σωτηρία για την Εκκλησία και την Αγία Γραφή σημαίνει κατά κύριο λόγο την ένωση, την κοινωνία, την μέθεξη του πεπερασμένου και φθαρτού ανθρώπου με τον Θεό, η οποία έγινε δυνατή με την σάρκωση του Θεού Λόγου. Ο δε ίνοτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Σώζεται ό,τι ενώνεται με τον Θεό, διακηρύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εκφράζοντας
την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Θεός, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, απέστειλε τον Υιόν Του ως σωτήρα του κόσμου, γιατί πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Ο Χριστός, με τον θάνατο και την Ανάστασή Του, έγινε αίτιος της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, και αφού το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στους ανθρώπους, οι άνθρωποι οφείλουν να κάνουν μία εκλογή, η οποία θα προσδιορίσει όλη την ύπαρξή τους, την πρόσκαιρη και την αιώνιο. Οφείλουν να επιλέξουν μεταξύ της σωτηρίας ή της απολίας, της ζωής ή του θανάτου. Όσοι πιστεύουν και ομολογούν αυτήν την πίστη τους με έργα αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, σώζονται, διότι παραμένουν ενωμένοι με τον Θεό, αφού άλλωστε η πίστη τους έχει επισφραγιστεί με το βάπτισμά τους στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και με την μετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία είναι το πλήρωμα της όντως ζωής. Ο πιστός οφείλει να κατεργάζεται την σωτηρία του με τα φόβου και τρόμου, όπως λέγει και πάλι ο Παύλος, και αυτό προϋποθέτει την συνεχή άσκηση των ευαγγελικών αρετών, χάρη στις οποίες ο άνθρωπος προοδεύει εν Χριστώ, γίνεται συνεργός Θεού στο έργο της σωτηρίας του και με την δύναμη του Θεού υπερβαίνει κάθε μορφή αμαρτίας. Γι' αυτό ο Απόστολος τονίζει ότι ο Κύριος ήλθε στον κόσμο ως Θεός και άνθρωπος για να σώσει τους αμαρτωλούς, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να απαλλαχθεί από το άχθος της αμαρτίας, αφού το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, ως λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και βεβαίως η οντολογική αυτή κάθαρση και ανακαίνιση του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι άσχετη με την ηθική ανακαίνιση και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις του, καθότι η βεβαίωση της παραμονής του ανθρώπου κοντά στον Θεό γίνεται μόνο στο πλαίσιο της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Όταν ο Παύλος ομιλεί στην περικοπή μας περί αμαρτίας, δεν εννοεί απλώς την φθορά και την απώλεια που προκαλούν στον άνθρωπο οι αμαρτωλές πράξεις. Δεν μένει στις συνέπειες, αλλά ανάγεται στην αρχή τους, η οποία βρίσκεται στην άρνηση του Θεού, στην έκφραση και την εξωτερήκευση μιας εχθρικής στάσεως προς τον Θεό και την Βασιλεία Του. Η αμαρτία είναι πράξη που αντίκειται στο Θείο θέλημα. Είναι ασθένεια της καρδιάς, πλάνη και άγνοια. Είναι το μεσότυχον που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό και η υποδούλωση του ανθρώπου στην κυριαρχία της. Η εποχή μας μάλιστα χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση μιας νέας μορφής αμαρτίας,
πρόκειται περί της αδιαφορίας για την αλήθεια, το φως, το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας του Χριστού. Όμως ο άνθρωπος υπάρχει ως δημιούργημα του Θεού και σε σχέση και αναφορά προς τον Θεό. Δηλαδή, δεν είναι αίτιος του εαυτού του, αλλά έχει το «είναι δεδανισμένον», όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό αδικεί τον εαυτόν του όταν δεν καλλιεργεί μια υπαρξιακή σχέση με τον Θεό, γιατί τότε αποκόπτεται από την άμπελο της ζωής, τον Κύριο Ιησού, και στερεί τον εαυτόν του από την πηγή της ελπίδος, τον φωτισμό και την ζωή την αληθινή. Ο Χριστός λοιπόν σώζει τον άνθρωπο από την αμαρτία, δηλαδή από την άρνηση του Θεού και την αμετανοησία. Η πεποίθηση του Παύλου σε αυτήν την αλήθεια συμπληρώνεται με μία πρόταση με την οποία κατατάσσει τον εαυτόν του πρώτο μεταξύ των αμαρτωλών. «Ον πρώτος ημί εγώ», λέγει. Ασφαλώς ο Απόστολος υπήρξε βαθύτατα ταπεινόφρον και με τον λόγο του αυτόν υπερβαίνει και αυτά ακόμη τα όρια της ταπεινοφροσύνης, όπως λέγει ένας αρχαίος ερμηνευτής του Ευαγγελίου. Ωστόσο, η πρόθεσή του δεν είναι να συγκρίνει τον εαυτόν του με τους άλλους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Παύλος θέλει να εξάρει το μέγεθος της Θείας Αγάπης και Ευσπλαχνίας που ο Κύριος παρέχει ακόμη και στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο όταν πιστεύσει στον Χριστό και εμπιστευθεί την ύπαρξή του σε Αυτόν. Ο Παύλος αισθάνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, γιατί, όπως λέγει, εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού, υπήρξε βλάσφημος και υβριστής, και ως εκ τούτου θεωρεί ότι δεν είναι άξιος να ονομάζεται Απόστολος. Όμως ελεήθηκε από τον Θεό, γιατί από άγνοια ενεργούσε μέσα στην απιστία. Ήρθε η ώρα, η μεγάλη ώρα, που γνώρισε εν Αγίω Πνεύματι τον Χριστό και έκτοτε διεικόνησε θυσιαστικά το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έτσι επισημαίνει ότι γι' αυτό ακριβώς ελεήθηκε από τον Θεό, για να δείξει πρώτα σε Αυτόν ο Χριστός όλη την μακροθυμία Του προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό εις ζωήν αιώνιον, για να γίνει δηλαδή παράδειγμα σε όσους πιστεύσουν μελλοντικά στον Χριστό, για να αποκτήσουν την αιώνιο ζωή. Αυτόν τον Κύριο δηλαδή και Θεό του παντός, και για να μάθουν ότι ο Κύριος είναι ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, δεν ψεύδεται ποτέ στις υποσχέσεις του. Τέλος, οι ευεργεσίες που περιέγραψε προηγουμένως ο Απόστολος τον κάνουν να δοξολογήσει τον Θεό με ένα ύμνο ευχαριστίας που πιθανώς ανήκει στην πρώιμη λατρεία της Εκκλησίας, και να εκφράσει προς τον Κύριο
τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης που κατακλείζουν την καρδιά του και την ύπαρξή του ελεύθερη και ολόκληρη. Το δε βασιλεί των αιώνων, στον βασιλέα των αιώνων λοιπόν, λέγει, αφθάρτο, αοράτο, μόνο σοφό Θεό, τον άφθαρτο, αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Ας είναι τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.